Φέτος γενικά όπως είναι η χρονιά σου είσαι στην επικαιρότητα και με καλά δημοσιεύοντα και με πράγματα που σου συμβαίνουν. Τι έχει γίνει, είναι η χρονιά σου, οι πλανήτες σου κάπως? Πού να ξέρω κι εγώ, δεν παρακολουθώ και τα αστρολογικά, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι το κάρμα μου μάλλον. Ναι, εκεί που θες να αγιάσεις φέτος, όλο κάτι συμβαίνει. Κάθε χρόνο θέλω να αγιάσω και δεν με αφήνει. Α, ναι. Δεν έχεις και άδικο, όντως, αν θυμηθούμε. Δηλαδή, αυτό που έγινε τώρα, σε ξεκινάω από εκεί, γιατί δεν έχεις ξαναβγεί να μιλήσεις. Τελείωσε αυτή η ιστορία με εκείνη την κυρία. Τελείωσε αυτή η ιστορία και ό,τι ήταν να πω, το είπα και το εξάντλησα κιόλας, δηλαδή, για το θέμα αυτό. Όχι, έχεις δίκιο, αλλά από τη στιγμή που είπες τη δική σου αλήθεια, αυτή σου ζήτησε μια συγγνώμη. Μα δεν έκανε καμία μήνυση, δεν έγινε κάτι για να μου ζητήσει. Και δεν ήταν και από την ίδια, ήταν από έναν κύριο, από έναν φίλο της. Τελείως. Τελείως. Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι καμιά φορά νιώθεις ότι αυτή η αναγνωρισιμότητα σε κάνει να είσαι και θύμα ενός κουτσομπολιού, μιας λάθος αντίδρασης. Βέβαια, το νιώθουμε όλοι όσοι κάνουμε δουλειές τέτοιες. Έχει και τα καλά της η δημοσιότητα. Διευκολύνεσαι σε πολλά. Συχνά συμβαίνει και αυτό. Ναι. Αλλά έχει και το αρνητικό αυτό το κομμάτι το οποίο σε είπες. Αυτό σε έχει κάνει να είσαι πιο προσεκτική. Δηλαδή, τι εννοώ. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι είναι πιο εκρηκτικοί. Αλλά από τη στιγμή που γίνονται γνωστοί, σου λέει τώρα δεν μπορώ να πω αυτό που πραγματικά σκέφτομαι. Δηλαδή, σε έχει κάνει να είσαι πιο μαζεμένη ή είσαι ο εαυτός σου. Είμαι ο εαυτός μου. Γενικά δεν μου αρέσει οι άνθρωποι να βρίζονται ούτε να βομολοχούν. Εξού και η επιλογή του συγκεκριμένου επιθέτου, που δεν είναι επιθέτο, του χαρακτηρισμού αυτού που επέλεξα στον κύριο εκείνο που είχα εκνευριστεί και τον είπα κουράπιγε. Αλλά... Σωστά θα μπορούσε να πει. Αλλά ναι, μέχρι εκεί φτάνω. Ναι. Δεν χάνει δηλαδή αυτή την ηρεμία που σε διακρίνει και στο πώ. Προσπαθώ μιλάς. Να μην χάνω την αισθητική μου. Την ηρεμία μου τη χάνω. Ναι. Όταν ευριάζει, θα τα σπάσει, όταν είσαι σε ένα προστατευμένο χώρο ή όχι. Και πάλι είσαι. Όχι, όχι. Αλλά. Μπαίνω σε αντιπαράθεση. Μπαίνω, ναι, δεν είμαι βούδας. Εντάξει. Ακόμα τουλάχιστον. Σωστά.